Βγαίνετε, Θανάση, να βγαίνετε κιόλας, Θανάση. Κώστα, ήρεμα Κώστα, ήρεμα, καλή πάσα, καλή πάσα. Έλα κέντρο. Πάμε Κωστάκη, ζήτα κιόλα. Ήρεμα Χρυσάκο. Γκάλι Χρυσό. Έτσι, μπράβο. Και το έχω και σε βίντεο. Yeah.
Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τη σημερινή τα παιδιά της αστυνομίας, τα οποία μας κάναν την τιμή να έρθουμε να παίξουμε και να κόψουμε και την πίτα μας. Σήμερα η μέρα είναι πέρα από το παιχνίδι για αυτά και την πίτα μου, είναι αφιερωμένο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τον τιμήσουμε σήμερα, πέρασε από την περιοχή μας και έχει αφήσει το στίγμα του. Εγώ τον γνώρισα μικρός σαν αντίπαλος στο ποδόσφαιρο και έτσι το θυμάμαι μέσα από το ποδόσφαιρο. Και σήμερα έχει φτάσει ο Γιάννης ο Τόλιας να είναι στρατηγός. Είναι τιμή μας και χαρά μας που είσαι Γιάννη μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω όλοι και όλος αλμυρός έχει να θυμάται και να έχει να πει τα καλύτερα και αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα γιατί κατά τα ψέματα έρχεσαι εδώ και έχεις όλους φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το λιγότερο μια αναμνηστική πλανήτα. Ένα αναμνηστική πλανήτα. Ευχαριστήσω τον πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Αλμυρού που πραγματικά τα παιδιά αυτά όταν ήμουν εδώ το 91 ήμουν λίγο μεγαλύτερος. Δεν γνωριστήκα μόνο στο γήπεδο, τους γνώρισα και έξω. Πολλούς τους κυνηγούσα, δεν είχαν δίπλωμα, δεν είχαν... Πάντως πραγματικά τα χρόνια αυτά που πέρασα στο Αλμυρό, τα 7 χρόνια, δεν ήταν και λίγα, ήμουν από το 91 μέχρι το 98, ήταν τα καλύτερά μου χρόνια στην αστυνομία. Είχα νέους υπαστυνόμους, τότε άρχισα την καριέρα του αξιωματικού και την άρχισα από εδώ, από τον Αλμυρό. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή και χαρά που ξεκίνησα από εδώ. Και με τον Δήμαρχο, τότε ήταν πρόεδρος στην κοινότητα της Ξινούπολης, είχαμε συνεργαστεί άψογα, αυτό λέγαμε, μας βοηθούσε σαν τμήμα. Και τώρα γνωρίζω ότι βοηθάει το τμήμα, τη τροχή αυτοκινητοδρόμων, από το νέο πόστο που είναι σαν δήμαρχος. Αλλά πραγματικά με τον Αλμυρό έχω μεγάλους δεσμούς και πάντα τον αναφέρω, όπου και να βρεθώ και όπου και να σταθώ. Και έχω φίλους πραγματικούς. Αυτά χρόνια αυτά με έδεσαν εδώ με την πόλη σας και πάντα προσπαθώ να, αν και δεν έρχομαι πολύ συχνά, λόγω ανεμιμένων υποχρεώσεων, αλλά πάντα με την πρώτη ευκαιρία προσπαθώ να έρθω στον Αλμυρό και διατηρώ σχέσεις με πάρα πολλούς από εδώ. Με θυμούνται, τους θυμούνται, τους θυμάμαι και γενικά είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ από περισσότερα θα τα μπερδέψω από περισσότερα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους σας. Όλους σας πραγματικά που με τιμήσατε σήμερα. Πράγματι, αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να με κάνετε. Η αναγνώριση είναι ό,τι καλύτερο για κάποιον άνθρωπο. Το γνωρίζετε και εσείς, πιστεύω. Και πραγματικά με ευχαριστήσατε πάρα πολύ με αυτή σας την ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θεωρούμε ότι είσαι ένας δικός μας άνθρωπος. Φίλος μας περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είχαμε την τιμή και τη χαρά στο παρελθόν να έχουμε έναν περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή σήμερα. Είναι μεγάλο το αξίωμα το δικό σου. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Άλλωστε, έχεις δώσει πολλά δείγματα γραφής στο παρελθόν και επαξίως έφτασες σε αυτό το βαθμό. Εύχομαι να σε δούμε και σε ανώτερο βαθμό. Μεγάλη χαρά και να ξέρεις ότι θα έχεις και τις ευχές όλων των κατοίκων της περιοχής. Γιατί είσαι σωστός, δίκαιος και καλός. Και σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Και πάντα θα έρχεσαι εδώ πέρα. Θα έρχεσαι στο σπίτι του δικό σου που είναι όλοι φίλοι του. Έτσι. Θέλω ακόμα και όπου και ό,τι το χρειαστούμε, είτε είναι το γήπεδο, είτε είναι οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούμε, είναι κοντά μας και
Τον θέλουμε να είναι κοντά μας, αν και είμαστε παλέμα και θέλουμε βοήθεια ακόμα. Θα έχουμε να παίξουμε εγώ σήμερα, αλλά είχα τη μέση μου. Σίγουρα όπου του καλούμε θα είναι εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση και να είμαστε καλά και τον χρόνο να είμαστε εδώ. Γεια σας και από μένα. Αυτήν τον λόγο ο πρόεδρος λέει γιατί είμαι ο μικρότερος της παρέας και σαν μικρότερος να πω και εγώ καμιά κουμπέντα για να μαθαίνουν οι μεγαλύτερες. Εμένα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη χαρά γιατί έφερα και δύο φιλαράκια από τη Λάρισα. Δεν τα έφερα για να δουν εμένα για να παίζουν ποδόσφαιρο. Τα έφερα για να δουν το στρατηγό μας εδώ. Γιατί ο ένας συντοματικά ήταν. Είναι συνάδελφοι τα παιδιά και οι δύο. Και είναι τιμή μας γιατί ήταν και στη Ρόδο μαζί. Έχουν ιστορία μεγάλη. Και χάρηκε πολύ ο φίλος μου ο Νίκος ο Ψωμουλιάς που όταν του έκανα την πρόσκληση να έρθουμε εδώ να δει λίγο το παιχνίδι και να ανταμώσει με το φίλο του ξανά. Ανταμώναν παλιά, αλλά αυτή η συγκέντρωση είναι λίγο πιο. Έχει. Πιο συγκεκριστικό. Όταν θα σε αφήσουν οι υποχρεώσεις εκεί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, όταν βλέπουν ένα καινούριο πρόσωπο σε κάθε πόλη, τρέχουν όλοι από πίσω να πούμε και γράφουν και διάφορες κουβέντες κλπ. Καλά λόγια γράφουν, αλλά τέλος πάντων. Εμείς που τον ξέραμε χρόνια, εγώ τον ήξερα περισσότερο λόγω του Νίκου, γιατί με συζητούσε και ανέφερε πολλές φορές το όνομά του για την ποιότητά του σαν άνθρωπο και σαν αξιωματικό σαν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι παλέμαχοι του Αλμυρού να παίρνουν παράδειγμα από την ομάδα της αστυνομίας που παρακολουθώντας τώρα, θέλοντας και μία από το διαδίκτυο, είναι παρόντες σε πάρα πολλές διοργανώσεις. Έχουν ένα τρελοκομείο εκεί στο Βόλο τώρα το τελευταίο εξάμεινο του Θόδωρα του Νάκα που διοργανώνει συνέχεια αγώνες φιλανθρωπικούς, ο οποίος είναι από τον Τύρνα, από όλα αυτή τη μίση στο Βόλο. Και ναι, διοργανώνει αγώνες συνέχεια, έχει κάνει και μια ωραία μαδούλα και παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, το ευχαριστούνται, χαλαρώνουν, πάνε μετά, πίνουν τα ουζάκια τους, τους καφέδες τους, ό,τι θέλει καθένας μπορεί να πιει και περνάνε όμορφα. Και θέλω να εμπλουτιστούν οι παλέμαχοι του Αλμυρού και να αφήσουν μερικοί τα σουρμουρμουρμουρ και τα παπαπαπαπαπάρα. Τι είναι αυτό. Διότι... τι είναι αυτό, αυτό, τι είναι αυτό. Να τα μεταφέρουν, διότι ούτε εγώ, ούτε Λεωνίδας, ούτε Βαγγέλης, ούτε Βασίλης, κανένας δεν έχει συμφέρον από αυτό το πράγμα. Το κάνουμε ανιδιωτελώς και προσφέρουμε και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο και εδώ στη φανέλα γράφει και μας υπόσχεται ως Αλμυρού. Παλέμαχοι, δεν γράφει τίποτα άλλο. Δεν έχουμε ονοματοπώνυμα στις ομάδες. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά της αστυνομίας, το στρατηγό μας εδώ, να έχει καλή θητεία, καλή πορεία εκεί στη Λάρισα, ό,τι χρειαστεί, είμαστε μαζί.